Νέα διόδια στην Εγνατία Οδό προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται να κατασκευαστούν 10 νέοι σταθμοί, 4 σε κάθετες οδούς και 6 μέσα στον αυτοκινητόδρομο, όπως αναφέρεται σε αποκλειστικό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. Η Εγνατία Οδός προκήρυξε πρόσφατα έναν διαγωνισμό για την κατασκευή 4 σταθμών διοδίων και συγκεκριμένα για τους σταθμούς διοδίων Παμβότιδας στην Ήπειρο, τον σταθμό διοδίων Μέστης προς την Αλεξανδρούπολη και 2 σταθμούς στους κάθετους άξονες, στους Ευζώνους και στην Ιεροπηγή, στον κάθετο άξονα της Καστοριάς. Η δημοπράτηση έχει προϋπολογισμό 6.900.000 με ΦΠΑ και πρόκειται να διεξαχθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου. Ειδικά τα διόδια που πρόκειται να κατασκευαστούν στο τμήμα της Εγνατίας από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη, στα όρια των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου και Ροδόπης, στη Μέστη, προκαλούν τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Για αναπτυξιακό αντικίνητρο που θα πλήξει την ευρύτερη οικονομία του Δήμου Μαρόνιας και Σαπών και που τιμωρεί πρώτα τους στρατιώτες χρήστες της Εγνατίας, κάνει λόγο ο Δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος έχει ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό. Σαν νομός Δόπης, ήδη υπάρχει ένας υφιστάμενος σταθμός διοδίων στον Ίασμο. Θα είμαστε από τους νομούς που θα πρωτοτυπήσουμε από τη στιγμή που αν προχωρήσουμε στην κατασκευή των νέων σταθμών διοδίων, θα είμαστε ένας περίκλειστος νομός από σταθμός διοδίων. Ενδεχομένως, και μακάρι να βγούμε ψεύτες, στο νέο άξονα Μακάζας Κομωτινής, στον κάθετο που λέμε από Βουλγαρία, θα γίνει τοποθέτηση σταθμού διοδίων και εκεί. Οπότε θα έχουμε 3 σταθμούς διοδίων σε ένα νομό. Οι υπόλοιποι σταθμοί προγραμματίζεται να κατασκευαστούν γύρω από το βασικό άξονα της Εγνατίας, στη θέση Στριμονικό, στην περιοχή Λαγκάδα Λευκώνας και στη θέση Αλιάκμονα στο Άργος Ορεστικού. Μέσα στην Εγνατία Οδό, στην Καβάλα, στη θέση Αγίου Ανδρέα Χρυσούπολης, στην Ασπροβάλτα, στη θέση Ρεντίνα Στριμώνα στη Θεσσαλονίκη, στη θέση Καλοχωρίου Λαγκαδά και στο Βενέτικο στην Παναγιά Κοζάνης. Η Εγνατία Οδός είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες πρόκειται να παραχωρηθούν στο πλαίσιο του κλεισίματος της πρώτης αξιολόγησης για την εξασφάλιση της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο διαγωνισμό παραχώρησης της Εγνατίας Οδού είναι η 20 Δεκεμβρίου του 2016.